Γεια! Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί θα κάνουμε ένα λίγο διαφορετικό haul. Θα σας δείξω πράγματα που έχω πάρει τελευταία για το σπίτι, για το γραφείο, διακοσμητικά, είδη σπιτιού, κουζίνας και διγραφείο όπως τράπια, μαργαδωρά και τέτοια ωραία πράγματα. Έχω εθισμό με τα είδη σπιτιού. Πολλές φορές προτιμάω να πάρω κάτι για το σπίτι παρά να πάρω κάποιο ρούχο. Υποθέτω ότι κάπως έτσι καταλαβαίνεις ότι έχεις περάσει το 18. Μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο γιατί ακολουθεί και ένα giveaway για το οποίο είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Νομίζω είναι το πιο ωραίο giveaway που έχω κάνει ποτέ γιατί συνδυάζει διάφορα πράγματα που μου αρέσουν και θα ήθελα να έχει κάποιο. Και τέλος πάντων δεν θα κάνω spoil. Μείνετε λοιπόν μέχρι το τέλος του βίντεο για να δείτε τι μπορείτε να κερδίσετε κτλ. Θα ξεκινήσω με κάτι που πήρα που το έχω δείξει και στο Instagram και το έδειξα και στο προηγούμενο μου βίντεο ενώ ανακάτευα το τσάι μου. Spoiler alert. Και με ρωτήσατε πάρα πολύ από που το πήρα. Είναι αυτό εδώ το κουταλάκι. Τώρα θα μου πεις Μέρη, γιατί έβαλες ένα κουτάλι στο haul σου. Πρώτον, γιατί είναι homeware haul και δεύτερον επειδή είναι το πιο ωραίο κουταλάκι του κόσμου. Είναι mini κουταλάκι, δεν είναι καν teaspoon, είναι mini spoon, δεν ξέρω. Πάντως είναι πανέμορφο, πρώτον έχει αυτό το copper χάλκινο χρώμα που μου αρέσει πάρα πολύ και έχει πάνω μία γάτα με χέρια, τα οποία χέρια μπορείς να τα στερεώνεις στην κούπα σου, στο χείλο της κούπας δηλαδή, για να μην πέφτει μέσα στην κούπα, το οποίο είναι ό,τι χειρότερο νομίζω να σου πέφτει το κουτάλι μέσα στο φαγητό ή μέσα στο ρόφημα. Είναι ό,τι πιο cute, το χρησιμοποιώ συνέχεια είτε για να βάλω ζάχαρη στη τσάι είτε για να βάλω μέλι και δίνει ένα πάρα πολύ ωραίο touch. Ήτανε πάμφθινο, νομίζω είχε, θα σας πω, το πήρα από το eBay και είχε 85 cent. Και δεν είναι ψεύτικο, είναι κανονικό ανοξείδωτο τσάλι, δεν παθαίνει τίποτα και είναι από τις καλύτερες αγορές ever. Για οτιδήποτε θα μιλήσω αυτό το βίντεο, όπως πάντα θα έχω link στην περιγραφή, οπότε μην ξεχνάτε να ελέγχετε την περιγραφή. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη σπιτική αγορά του βίντεο. Το επόμενο πράγμα είναι κάτι που πήρα από τα Jumbo. Μόλις το είδα, είπα, αυτό είναι το τέλειο πράγμα για να στηρίζω τα βινίλια. Είναι αυτό εδώ πέρα το stand. Είναι μαύρο, έχει αυτό το wireless, κάπως old school και minimal look. Ήτανε πάμφθινο επίσης, νομίζω είχε 1 ευρώ. Ή 60 cent, δεν θυμάμαι, αλλά ήταν πάρα πολύ φθηνό. Κανονικά είναι για να στηρίζεις τις κορνίζες, αλλά εγώ το πήρα για να στηρίζω τα βινίλια και είναι το τέλειο πράγμα για να στηρίζεις τα βινίλια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι παραπάνω να πω. Διπλώνει κιόλας, άμα θέλετε να το βάλετε κάπου και να μην πιάνει άπειρο χώρο. Είναι απλό, είναι minimal, είναι πρακτικό και μου αρέσει επίσης πάρα πολύ. Το επόμενο πράγμα που πήρα είναι επίσης από τα Jumbo και είναι ένα κερί. Για την ακρίβεια είναι αρωματικό κερί, είναι αυτό εδώ. Γράφει επάνω αντιτομπάκο, δηλαδή είναι για να αρωματίζει το χώρο, για να μην μυρίζει τόσο καπνίλα. Εγώ δεν χρειάζομαι κάτι τέτοιο γιατί δεν καπνίζω, αλλά το πήρα γιατί μυρίζει πάρα πολύ χειμωνιάτικα. Μυρίζει πάρα πολύ έντονα, πάρα πολύ βαριά, πάρα πολύ πικάντικα. Και αυτό ακριβώς είναι που μου αρέσει. Έχει αυτή την φθινοπορεινή spicy μυρωδιά και μάλιστα έχει δύο φυτίλια μέσα, κάτι το οποίο δεν το βλέπω πολύ συχνά σε αρωματικά κεριά. Και η συσκευασία του μάλιστα είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει αυτό το σκούρο καφέ χαρτί και καπάκι, οπότε είναι τέλειο. Τώρα θα περάσω σε κάποια πράγματα που έχω πάρει από ένα site το οποίο λέγεται New Chic. Μπορεί να το ξέρετε περισσότεροι. Είναι ένα τεράστιο site που έχει, παιδιά, χιλιάδες πράγματα. Έχει από ρούχα μέχρι διακοσμητικά, μέχρι gadget. Μπαίνεις και ψάχνεις μέρες. Εγώ για να διαλέξω τα πράγματα που πήρα, μου πήρε νομίζω αρκετές μέρες για να τα διαλέξω και να περάσω από κάθε πράγμα. Και από αυτό το site είναι και το giveaway. Εγώ θα πήρα κάτι που θα κερδίσει κάποιος. Το πρώτο πράγμα που πήρα από αυτό το site είναι ένα χαλί. Είναι μια βελέντζα που είναι σαν και καλά μαλλί προβάτου. Είναι άσπρο, είναι μαγερό, έψαχνα πάρα πολύ καιρό κάτι τέτοιο. Είναι συνθετικό εννοείται, δεν είναι αληθινό, δεν θα έπαιρνα με τίποτα αληθινό δέρμα και αληθινό μαλλί. Είναι το ιδανικό μέγεθος για μπροστά από το κρεβάτι. Εγώ το έχω βάλει ακριβώς μπροστά από το κρεβάτι γιατί θέλω με το που ξυπνάω και πατάω στο πάτωμα να πατάω κάτι μαλλιαρό και κόζι και τέλειο. Όταν το πήρα στη σακούλα ήταν κάπως διπλωμένο, κάπως πατημένο, αλλά όσο το έχεις στο πάτωμα και το πατάς και γενικά υπάρχει στην ατμόσφαιρα,
λιένεται και γίνεται πιο normal. Μ' αρέσει πάρα πολύ που είναι άσπρο. Πλέον θέλω να έχω αρκετά μονόχρωμα και μινιμαλιστικά πράγματα στο δωμάτιό μου. Δεν θέλω πολυχρωμία. Θέλω ο καμβάς στο δωμάτιό μου να είναι άσπρος και απλά να έχω διάφορα χρωματιστά accent. Το δεύτερο πράγμα που πήρα από αυτό το site είναι αυτή εδώ η κασετίνα. Είναι απαλό γαλάζιο και έχει πάνω μία απλή άσπρη γάτα. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ και το είδα και στο site είναι ότι είναι multifunctional, δηλαδή μπορείς να το έχεις και σαν κασετίνα, αλλά μπορείς, άμα το κατεβάσεις έτσι, να γίνει και σαν μικρό πορτοφολάκι, να το έχει σαν pouch. Και μου άρεσε πάρα πολύ! Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο σε κασετίνα. Οπότε ναι, μια κασετίνα. Μετά πήρα αυτά εδώ πέρα τα μαρκαδωράκια. Νομίζω είναι υπογραμμιστές μαρκαδωράκια, highlighters. Και έχουν πάρα πολλά ζωάκια πάνω. Είναι κάπως cute, καβαΐ. Μ' αρέσουν αυτά. Το κάθε μαρκαδωράκι έχει πάνω ένα διαφορετικό ζώο. Έχει κουνέλι, σκύλο, γουρούνι, αρκούδα, γάτα και δεύτερη αρκούδα. Από ό,τι βλέπω, κάτι που το πρόσεξα μόλις τώρα είναι ότι έχουμε δύο πλευρές. Η μία πρέπει να είναι σαν λεπτό μαρκαδωράκι και η δεύτερη σαν πλατή, για να υπογραμμίζεις είτε κάτω από την πρόταση είτε την ίδια την πρόταση. Έχει και πολλά χρώματα, έχει γαλάζιο, πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί, ροζ και μοβ. Είναι πάρα πολύ cute, μου άρεσαν πάρα πολύ και αυτά. Το επόμενο πράγμα που πήρα, το οποίο μόλις το είδα στο site είπα wow, είναι αυτό εδώ πέρα το σημειωματάριο, παύλα, planner, παύλα, agenda, παύλα, ημερολόγιο. Έχει ένα υπέροχο, χοντρό, μαλακό εξώφυλλο. Το print είναι πανέμορφο, έχει πάνω λουλούδια. Δεν ξέρω τι λουλούδι είναι αυτό, αλλά είναι λουλούδι, οπότε είναι τέλειο. Δεν είναι τεράστιο, έχει αυτό εδώ το ιδανικό μέγεθος. Μέσα είναι κάπως έτσι, έχει διάφορα λουλούδια σε κάθε σελίδα, νομίζω σε κάθε μήνα έχει διαφορετικό banner με λουλούδια πάνω. Το καλό είναι ότι δεν έχει μέσα σημειωμένους μήνες, ούτε το έτος. Οπότε μπορείς να το ξεκινήσεις όποτε θες και σε κάθε μήνα να σημειώνεις εσύ τι μήνας είναι αυτός. Οπότε το ξεκινάς ουσιαστικά όποτε θες. Μπορείς να το ξεκινήσεις και τώρα και να τελειώσει τον επόμενο Νοέμβριο. Μπορείς να το ξεκινήσεις από την αρχή της χρονιάς, από την αρχή δηλαδή του 17, του 18, που όποτε πήγε η αρχή του 18, και να το έχεις για ένα καθαρό έτος. Μπορείς να κάνεις ό,τι θες με αυτό. Έχει φυσικά και μια καρδελίτσα και μου άρεσε πάρα πολύ. Νομίζω είναι από τα πιο, αν όχι το πιο ωραίο planner που έχω δει ποτέ. Στο site έχει διάφορα είδη λουλουδιών, έχει νομίζω και ροζ, έχει και πιο πολύχρωμο. Εμένα μου άρεσε αυτό γιατί είναι σκούρο και έχει και αυτό το πορτοκαλί που κάνει την αντίθεση και μου κάνει και λίγο γιαφθήνο πορεινό. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα ημερολόγια και τα planner, παρόλο που δεν σημειώνω συνέχεια. Δηλαδή μπορεί να αγοράσω ένα planner και ένα μήνα ολόκληρο να μην γράψω τίποτα, κάτι που είναι πολύ λάθος. Αλλά ειδικά για το καινούργιο έτος θέλω να έχω ένα, οπότε πήρα αυτό. Το επόμενο πράγμα που πήρε, που μόλις το είδα επίσης μου άρεσε πάρα πολύ και με εντυπωσίασε, είναι αυτό εδώ πέρα το κουτάκι που έχει μέσα 30 σελιδοδείκτες. Έχει μέσα 30 σελιδοδείκτες. 30. Είναι πάρα πολύ, δεν θα μου τελειώσουν ποτέ οι σελιδοδείκτες. Δεν θα βάλω ποτέ ξανά απόδειξη για σελιδοδείκτη σε ένα βιβλίο. Οι αληθινοί booklovers ξέρουν το struggle του να βάζεις ό,τι βρίσκεις στην σελίδα, από απόδειξη μέχρι καπάκι. Έχει μέσα λοιπόν 30 χάρτινους σελιδοδείκτες. Είναι σαν χαρτόνι βασικά, δεν είναι λεπτό χαρτί, δεν θα σου σκιστούν ή κάτι τέτοιο. Και έχουν όλοι ιαπωνικά σχέδια. Είναι πανέμορφη και εγώ λατρεύω και την ιαπωνική λογοτεχνία, οπότε ειδικά όταν διαβάζω ιαπωνική λογοτεχνία και βάζω και τέτοιο σελιδοδείκτη, θα νιώθω πολύ traditional και fabulous. Έχει από geishas μέχρι koi fish, μέχρι παραδοσιακές ζωγραφιές, βουνά και έρχονται σε αυτό το πολύ γλυκούλικο κουτάκι. Υπέροχο λοιπόν και αυτό, από τα πιο ωραία πράγματα που βρήκα στο site και ειδικά όταν τα βλέπω πάνω στο γραφείο μου, το σημειωματάριο με τους σελιδοδείκτες πάνω και έτσι καινούργια και όμορφα και... Το επόμενο πράγμα που πήρα είναι αυτά εδώ πέρα τα φωτάκια. Είναι ακριβώς σαν τα φωτάκια που έχω πίσω. Είναι πάρα πολύ μακριά, είναι 10 μέτρα. Νομίζω ότι αυτά είναι τα καλύτερα φωτάκια για να κάνεις decor στο δωμάτιό σου και γενικά οποιοδήποτε decor. Μ' αρέσει που έχουν αυτό το λεπτό ασημένιο σύρμα και πάρα πολλά φωτάκια. Και επίσης είναι 10 μέτρα, μπορείς να τυλίξεις όλο τον τοίχο με αυτό. Παρ' όλα αυτά είναι με USB, δεν είναι με καθαρή πρίζα, οπότε πρέπει να έχετε κάτι σαν φορτιστή για να το συνδέσετε. Εγώ έχω βάλει ένα παλιό φορτιστή USB που είχα μόνο την πρίζα και δουλεύει μια χαρά. Γενικά στο ίντερνετ κυκλοφορούν πάρα πολλά φωτάκια που είναι με μπαταρία, το οποίο το θεωρώ
ό,τι χειρότερο, φαντάσου να τρως μπαταρία για να έχεις αναμένα τα φωτάκια στο δωμάτιό σου. Οπότε αυτή είναι η καλύτερη επιλογή ever με USB και είναι τα τέλεια φωτάκια. Μετά πήρα αυτόν εδώ πέρα το σελίδοδείκτη. Είναι τεράστιος, είναι super jumbo size σελίδοδείκτης. Είναι πάρα πολύ χαριτωμένος, έχει πάνω ένα τεράστιο αρκούδι, το οποίο πρέπει να είναι το αριλαχούμα. Νομίζω έτσι λέγεται αυτή η μασκότ. Μπορείς να το βάλεις σε τετράδιο, σε ντοσιέρ, σε οτιδήποτε. Είναι τεράστιος, οπότε μπαίνει και στα πιο χοντρά φύλλα. Αυτά λοιπόν. Και το τελευταίο πράγμα που πήρα από αυτό το site είναι αυτή εδώ πέρα η τσάντα. Είναι άσπρη, το οποίο είναι πολύ καλό, αγαπάμε το λευκό. Και έχει αυτά εδώ πέρα τα αυτάκια γάτας, οπότε είναι super cute, super kawaii. Είναι backpack όπως βλέπετε, οπότε μπορείς να την κουβαλάς παντού, να βάλεις ό,τι θέλεις μέσα. Αυτή τη τσάντα δεν την είχα διαλέξει εγώ στην αρχή, μου την έστειλανε πλέον σαν δώρο. Οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νιούτσι. Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή του giveaway. Το ξέρω ότι αυτό περιμένετε. Ο νικητής λοιπόν του giveaway θα κερδίσει όλα αυτά τα πράγματα που είδατε ως τώρα από το Νιούτσικ. Όλα, όλα, όλα. Και το χαλί και την τσάντα και τους ηλεκτρονίκτες και το πλάνο και τα μαρκαδαράκια και τα φωτάκια. Όλα. Για την ακρίβεια, για μένα κράτησα μόνο ένα χαλί και ένα σημειωματάριο. Όχι επειδή θα τα κρατήσω από το giveaway, αλλά επειδή το πήρα διπλά για να έχω και εγώ. Όταν έκανα την παραγγελία, είπα να διαλέξω και κάτι για εσάς, αλλά μετά σκέφτηκα τι μόνο ένα πράγμα. Και αποφάσισα να γεμίσω μία τσάντα με πράγματα. Οπότε για να συνοψίσουμε, ένας νικητής θα κερδίσει μία τσάντα που θα έχει μέσα σελίδοδείκτες, σημειωματάριο, φωτάκια, μαρκαδωράκια, κασετίνα, τον super cute σελίδοδείκτη και φυσικά το χαλί. Κλειστό βέβαια, δεν θα σας έρθει να το ανοιχτό χαλί. Να το πακεταρισμένο. Οπότε θα έχετε και χαλί για το χειμώνα. Σας έχω καλυμμένος 100%. Οι προϋποθέσεις για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό είναι οι συνηθισμένες. Πρώτον, να έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθείτε άμα θέλετε στο Instagram. Δεύτερον, να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο. Και τρίτον, να μου αφήσετε ένα σχόλιο με το hashtag Maryland Giveaway. Αυτά λοιπόν, ο διαγωνισμός θα λήξει σε 3 εβδομάδες και μετά θα διαλέξω τον νικητή. Ελπίζω να σας άρεσαν τα πράγματα, τα έχω διαλέξει πραγματικά μέσα από την καρδιά μου ένα και ένα. Θα χαρώ πάρα πολύ που κάποιος από εσάς θα τα κερδίσει. Θα είναι και το ευχαριστώ μου για τον ένα χρόνο YouTube και για τις 20.000 συνδρομητές. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα. Να λάβετε οπωσδήποτε μέρος στο giveaway. Εμείς θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Να περνάτε τέλεια και μέχρι τότε, bye!